μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο να λειτουργήσουμε όλοι μας. Μας το είχε πει τρεις φορές. Αλλά και εμείς μια μισή ώρα περιμέναμε. Κατανοώ ότι είχε προβλήματα η κυρία αναπληρώτρια, έτσι. Όχι προβλήματα, είχε εργασίες. Γιατί είναι κάπως, ας το πούμε, και όχι και πολύ ευγενικό. Θα ξέρετε ότι θα τηρήσω το χρόνο. Ωραία. Και θα κάνω ό,τι μπορώ να είμαι στοχευμένος. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σας καλωσορίζω. Και γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ ευγενικοί και κυρίως ξέρετε τα προβλήματα. Γι' αυτό και πριν από 2-3 μέρες, στη συζήτηση μιας επίκαιρης ερώτησης, σας είπα ότι πολύ χαίρομαι που θα έρθετε εδώ να γνωρίσετε τα προβλήματα του τόπου, του νοσοκομείου, ειδικότερα μιας και είστε ακριβώς κατά αρμοδιότητα υπεύθυνοι για τα νοσοκομεία της πατρίδας μας. Δεν είναι τα πράγματα όπως θεωρώ ότι έχετε ως συμπέρασμα καταλήξει με τις επαφές. Έτσι νομίζω. Η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του νομού μας, κατά καιρούς, αλλά τώρα τελευταία πολύ με μεγαλύτερη ένταση, έχουν αναδείξει το πρόβλημα της λειτουργίας του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Και αν έχετε προσέξει, εντελώς ξέχωρα από άλλες περιοχές της πατρίδας μας, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση έχει ταυτιστεί παρά τα ιωθώτα, όπως σας είπα ακριβώς, τη λέξη αυτή είναι στη Βουλή. Διότι θεωρούν ότι είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Και μόνο το γεγονός ότι 5 άνθρωποι τις τελευταίες μέρες και μάλιστα στελέχη διευθυντικά έχουν παραιτηθεί, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν άρχισα να αγαναχτώ με το πλαίσιο της συζήτησης για το ΕΣΠΑ κτλ., αγαναχτώ όχι επειδή είμαι παράξενος και φωνακλάς, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι το κύριο, το μείζον ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Κέρκυρας που λειτουργεί δεν έχει κόσμο να δουλέψει όπως πρέπει και διαμαρτύρονται γι' αυτό οι ΕΓΕΣΥ και οι γιατροί, διαμαρτύρονται το νοσηλευτικό προσωπικό, διαμαρτύρεται γενικά το θεσμικό μας πλαίσιο. Μη εξαιρεμένων και ανθρώπων περιδευλωμένων με πολιτικό κύρος που ανήκουν στην παράταξη που κυβερνάει. Άρα λοιπόν, αυτές οι στρογγυλοποιήσεις που ακούω από τον φίλο μου τον Στέφανο τον Γκίκα, ότι δηλαδή κάνουν ό,τι μπορεί η κυβέρνηση κτλ. Και να όλοι μαζί να λύσουν τα προβλήματα, δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Και ούτε είναι απολύτικο το θέμα του νοσοκομείου. Ίσα-ίσα είναι εξόχως πολιτικό. Εξόχως πολιτικό. Και εκεί μετριώνται οι πολιτικές δυνάμεις πώς βλέπουν να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες κεντρικές και δεν θα αναφερθώ τις ξέρετε τις διαφωνίες του κόμματός μου σε σχέση με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική στα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διοίκηση. Έχει διαταραχθεί η εργασιακή ομαλότητα και οφείλεται, όπως λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ, οφείλεται σε μια αυταρχική διοίκηση, η οποία μάλιστα προσωποποιείται στο πρόσωπο του διοικητή. Και σας είπα, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τον κύριο διοικητή. Κανέναν. Ούτε οι άλλοι έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Και σας είπα ότι να κοιτάξετε το ενδεχόμενο της αλλαγής της ηγεσίας του διοικητή, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που έχει διαταραχτεί η εργασιακή ομαλότητα και η ειρήνη και φεύγουν 5 άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουμε εκεί μέσα και τις εργασιακές συνθήκες αλλά και την αυταρχικότητα και το εντέλεσθε του διοικητή, αυτό και μόνο το πρόβλημα έπρεπε να μας έχει θορυβοποιήσει. Και μου κάνει εντύπωση η κυρία Περιφερειάρχης που δεν είπε κουβέντα γι' αυτό. Λες και βρίσκεται σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο τόπο. Έχει μείνει στην Κεφαλονιά ή σε πάση περιπτώσει σε Ζάκυνθο. Είμαστε στην Κέρκυρα. Και το νοσοκομείο της Κέρκυρας υπολειτουργεί. Διοικητική λοιπόν, διοικητικό πρόβλημα. Διοικητική ανεπάρκεια. Εργασιακά προβλήματα. Εργασιακή ομαλότητα. Έλλειψη προσωπικού. Τρία βασικά θέματα. Το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας. Α, όλα αυτά συνθέτουν το όλο πρόβλημα. Και εδώ που ήρθατε λοιπόν, σας έχω πει να πάτε να δείτε και φαντάζομαι ότι εκτός από την επίσκεψη που κάνετε και τις συζητήσεις με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, να περιδιαβείτε λίγο τις δομές. Στην παθολογική κλινική, ας πούμε. Σας είπα μάλιστα χαρακτηριστικά ότι για να πάω εγώ ομιγέννητο ή οποιοδήποτε κερκυραίος για να πάει να γιατρευτεί στο νοσοκομείο, πρέπει να πάρει παραμάσκαλα, σας το είπα χαρακτηριστικά, και τα συντόνια του. Αυτή λοιπόν η εικόνα, πέστε μου, σας παρακαλώ.
Δεν πρέπει να συντηθεί σήμερα δεν έχω, ναι. Δεν έχω αυτή την εικόνα. Ναι. Εγώ, δεν έχετε αυτή την εικόνα. Και βάλει να σα πω. Δεν έχετε αυτή την εικόνα. Μα θα πείτε, κυρία. Εγώ έχω διαφορετική εικόνα που έχω μεγαλώσει εδώ. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ θα αποδημήσω σκύλο, σα το είπα χαρακτηριστικά και το λέω για πολλωστή φορά. Έχω και εγώ νοσηλευτεί πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο. Οι αποθήκες είναι γεμάτες εδώ. Λοιπόν, μην λέμε ότι δεν τα ξέρουμε και τα ανακαλύψτε όλα εσείς σε 5 λεπτά, κυρία Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Τα ζούμε. Ρωτήστε τον κόσμο. Πηγαίνετε στην είσοδο του νοσοκομείου και ρωτήστε ποια είναι η αντιμετώπιση σας. Η αντιμετώπιση, αν δεν υπήρχε ηρωική διάθεση και προσφορά ολόκληρου του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, θα είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Και αυτό οφείλεται κυρίως και στη διοίκηση, που δεν άβλυνε, δεν δημιουργεί μια σχέση αμφίδρομη εμπιστοσύνης της διοίκησης με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Δεν υπήρξε αυτό. Πώς θα το πούμε δηλαδή. Και σας λέω, εάν κρίνετε ότι αυτά που λέω έχουν μια βασιμότητα, ακόμα και λάθος εκτίμηση να έχουμε εμείς που αφισβητούμε την επάρκεια της διοίκησης, αλλάζουμε τη διοίκηση αρκεί να πετύχουμε το μείζον που είναι η εργασιακή ομαλότητα. Και δεν το κάνατε, δεν έχω ακούσει κανέναν από εσάς να λέει ότι αυτά που λέει ο βουλευτής, ο ένας βουλευτής, ο άλλος βουλευτής, αυτά που λένε οι γιατροί έχουν κάποια βασιμότητα. Και μου τα εμφανίζει όλα όμορφα και ωραία και ρόδινα. Και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε για το ΕΣΠΑ σήμερα. Να σου πω χαρακτηριστικά. Σήμερα, πριν από λίγο, μαθαίνω ότι αποφασίζει ο διοικητής να διώξει από ένα κέντρο ψυχικής υγείας που είναι ο Διάπλος, να διώξει τον Μιχαλαρέα, τον γιατρό, ο οποίος έχει αγωνιστεί και το έχει δημιουργήσει. Πριν από λίγο το έμαθα. Προχτές τιμώρησε, ας πούμε, τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, χωρίς να ακολουθηθεί η πειθαρχική διαδικασία, και ο άνθρωπος προτού έρθει ο χρόνος της σύνταξής του, πήγε και έφυγε. Αυτά τα βλέπετε, τα είδατε, τα διαπιστώσατε, ή τα λέω για να τα λέω έτσι, χάρη εντυπωσιασμού. Σας φέραμε εδώ πέρα ένα κείμενο. Το συνέταξε ο φίλος μου, ο Δημήτρης Ομπιάκης, ο συνάδελφός μου. Θα μπορούσαν να συμπληρωθούν διάφορα πράγματα. Αλλά στο μίνιμουμ συμφώνησα κι εγώ. Συμφώνησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και η Περιφερειάρχη συμφώνησε. Σε όλα αυτά. Άρα θέλω μια απάντηση εδώ που ήρθατε. Και από εσάς και από τον κύριο Καρβέλη. Να μας πείτε τι σκοπεύετε ως κυβέρνηση να κάνετε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Και το κλείνω εδώ, γιατί πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά εκείνο όμως που θέλω να. Κλείνοντας να σας πω, είναι ρίχτε μια ματιά, πολύ πιο βαθύτερη, πολύ πιο καλύτερη, ρωτήστε τον κόσμο, κάντε μια έρευνα και να διαπιστώσετε αν αυτά που σας λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Κέρκυρας έχουν κάποια βασιμότητα, προβείτε σε ενέργειες. Προβείτε σε ενέργειες, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των Κερκυριών πολιτών προς το νοσοκομείο, ενώ παλιότερα είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη.